Καλημέρα. Πέμπτη, 23 Απριλίου 2020, το πρωινό μας vlog, το οποίο είναι τύπου θεωρητικό. Και έχει τίτλο «Τι είναι η κακία». Αγαπημένη Θέκλα, γράφει φίλη. Να είστε πάντοτε ευλογημένοι με τον Παναγιώτη σου και τα παιδιά σας. Σας χαίρομαι, σας καμαρώνω και σας έχω στην προσευχή μου. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι πολύ γλυκό και ενθαρρυντικό να σε έχει κάποιος στην προσευχή του. Έχω παρακολουθήσει πολλές ομιλίες σου, σας, να συνεχίσετε να εμψυχώνετε με αρετές και αξίες τους ανθρώπους, να μαθαίνουν και να συνηθίζουν με όποιο τίμημα, να σέβονται την αγία αλήθεια στη ζωή τους, τα γράφω ακριβώς όπως τα έχει γράψει φίλη, αν θέλουν να είναι υγιείς, χαρούμενοι και μεγαλύνιοι στη φωλιά τους. Επίσης, κατά κανόνα, και με τις εξαιρέσεις του ο κανόνας, Αναλόγως τη φωλιά και την σπορά, θα έχουμε τους αντίστοιχους καρπούς ή σπόρους. Φαντάζομαι αναφέρεσαι στις οικογένειες στις οποίες μεγαλώνουν τα παιδιά. Ή τον τρόμο με τον οποίο διαπαιδαγωγείται ένας άνθρωπος. Οφείλουμε να θυμόμαστε ότι η λεμονιά πάντα δίνει λεμόνια και η σικιά πάντοτε σίκα. Μετά από το μικρό πρόλογο, θέλω να σου ζητήσω αν δεν έχει προκύψει μια συζήτηση με το θέμα, τι είναι η κακία σε ατομικό και σε κοινωνικό επίπεδο. Επιπλέον, η κακία είναι παιδί της ζήλιας. Ευχαριστώ σου πολλά από μια νησιώτησα ελλαδίτησα που είναι ερωτευμένη με την Κύπρο μας. Και εγώ φίλες ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια που έχεις γράψει για μας, το οποίο είναι υπερβολικά. Γιατί σίγουρα δεν είμαστε πρότυπο αρετής και αγιότητος υγείας. Προσπαθούμε να είμαστε υγιείς ψυχικά, προσπαθούμε να καλλιεργούμε τις αρέτες, αλλά σίγουρα πρότυπο δεν είμαστε. Και σε ευχαριστώ και για την ευκαιρία που μου δίνεις να κάνουμε αυτή τη θεωρητική συζήτηση γύρω από το θέμα της κακίας. Η κακία ε, είναι μια ανθρώπινη συμπεριφορά, μια ανθρώπινη στάση ζωής, δεν είναι μόνο συμπεριφορά. Η συμπεριφορά είναι αυτά που κάνει ένας άνθρωπος αυτά που λέει ένα το πώ συμπεριφέρεται, το οποίο όμω έχει άμεση σχέση και με το πώ αισθάνεται πρωτίστω και με το πώ σκέφτεται δευτερευόντω. Δηλαδή, η κακία είναι μια στάση ζωή την οποία επιλέγουν κάποιοι άνθρωποι είτε γιατί είναι η πιο εύκολη επιλογή στη ζωή τους και εύκολη επιλογή στη ζωή μας η κακία είναι όταν μεγαλώσουμε από ανθρώπους που ζούμε κακία, όταν μας έχουν διαπαιδαγωγήσει άνθρωποι που αντί αρετές έχουν κακίες, είτε επειδή έχουμε γεννηθεί με μια προδιάθεση για κακία, οι λεγόμενες διατεραχές προσωπικότητας, κυρίως του β' πλέγματος, κάποιες από αυτές, αν όχι όλες κάποιες, έχουν στοιχεία προδιάθεσης για κακία, γιατί ακριβώς η κακία έχει το εξής χαρακτηριστικό, ότι ο άνθρωπος είναι εγωκεντρικός, σκέφτεται τον εαυτό του πάνω από όλους και από όλα, θεωρεί τον εαυτό του σπουδαιότερο όλων, και ανθρώπων και καταστάσεων και ζώων και πραγμάτων κλπ. Και, και είναι άνθρωπος ο οποίος δεν έχει ενσυναίσθηση. Η ενσυναίσθηση είναι η αρετή που συντρίβει την κακία. Η λέξη ενσυναίσθηση σημαίνει να μπορώ να μπω στα παπούτσια του άλλου, να μπορώ να μπω στη θέση του άλλου, να μπορώ να καταλάβω ε, όσο γίνεται καλύτερα πώς νιώθει ο άλλος ο άνθρωπος, που βιώνει κάτι που δεν βιώνω εγώ. Ρωτάς αν η κακία είναι παιδί της ζήλιας. Θα έλεγα ότι... Ε, δεν, δεν μπορώ να γνωρίζω τι, έχει τι προκύπτει πρώτα, αν πρώτα προκύπτει η κακία και έπειτα η ζήλια ή αν πρώτα προκύπτει η ζήλια η οποία προκαλεί την κακία, γιατί θα, θα μπαίναμε σε μια συζήτηση αν το αυγό έκανε την κότα ή η κότα έκανε το αυγό. Κακία και ζήλια είναι συνώνυμα, δηλαδή η ζήλια είναι κακία και ένας κακός άνθρωπος ζηλεύει. Εμ... Θα έλεγα, τώρα με ρωτάς την προσωπική μου άποψη και μιλάω προσωπικά ως άνθρωπος, εντάξει, δεν, δεν αναφέρομαι σε κάποια θεωρία προσωπικότητας, αναφέρομαι στο δικό μου τρόπο θεώρησης των πραγμάτων. Θεωρώ, από όσα γνωρίζω και από όσα έχω δει μέχρι σήμερα στη ζωή μου και από όσα έχω διαβάσει και από όσα έχω συνδυάσει και από όσα έχω αντιληφθεί, ότι η ανθρώπινη κακία, οι ανθρώπινες κακίες, γιατί μπορεί η κακία να... να να έχει διάφορες μορφές, όπως είναι η ζήλια, όπως είναι η μνήση όπως είναι η μυσαλλοδοξία, όπως είναι η εκδικητικότητα, όπως είναι η αναισθησία, όπως είναι η αντιπάθεια κλπ. κλπ. Δηλαδή μπορεί να έχει διάφορες μορφές η κακία, η κακία είναι το αντιθέτω της αρετής. Στη δικιά σου την επιστολή γράφοντας έγραψες ότι έχεις ε, ε, εύχεσαι για όλους μας να έχουμε υγεία, να έχουμε να καλλιεργούμε τις αρετές, ε, να έχουμε αλήθεια στη ζωή μας, να είμαστε χαρούμενοι, να έχουμε γαλήνη στη φωλιά μας, όλα αυτά που περιγράφεις είναι αρετές. Όμως εσύ ίδια λες ότι αναλόγως με τη φωλιά και τη σπορά θα έχουμε τους αντίστοιχους καρπούς ή σπόρους. Σαν να θες να πεις μέσα από το δικό σου γραπτολόγο ότι αν ένας κακός άνθρωπος γεννήσει παιδί και μεγαλώσει παιδί, το πιο πιθανό για αυτό το παιδί να ακολουθήσει το δρόμο της κακίας. Εδώ διαφωνούμε. Εδώ διαφωνούμε λόγω του ότι ε, έχω δει στην πράξη πάρα πολλές φορές και μπορείς να, να δεις και το χθεσινοβραδινό vlog, μια ιστορία βγαλμένη από παραμύθι και όχι ευχάριστο, την ιστορία ενός νέου παιδιού το οποίο γεννήθηκε σε μια οικογένεια με πολλές κακίες, όχι αρετές αλλά ο ίδιος επιλέγει και συνειδητά και πέλεξε και επιλέγει συνειδητά να είναι καλός άνθρωπος. Έχω πει σε κάποια vlogs την άποψη που έχω, την οποία ξεκολουθώ να την έχω και θα την πω ξανά και τώρα ότι η βλακεία η, η κακία είναι η βλακώδης επιλογή. Είναι βλακώδες να επιλέγουμε την κακία στη ζωή μας αντί την καλοσύνη. Γιατί? Επειδή είναι αποδεδειγμένο μέσα από την ανθρώπινη ιστορία ότι κάθε φορά που ο άνθρωπος είτε σε μακροκοινωνικό είτε σε μικροκοινωνικό επίπεδο επιλέγει την κακία, αυτή έχει καταστροφικά αποτελέσματα και για τους γύρω, αλλά και για τον ίδιο τον άνθρωπο που επιλέγει την κακία. Η κακία δεν είναι έξυπνη επιλογή, είναι η βλακώδης επιλογή. Είναι βλακία να επιλέγουμε να είμαστε κακοί. Τι σημαίνει κακός. Ε, τι σημαίνει κακός για μένα σε αυτή την περίπτωση, γιατί σαφώς δεν, δεν είμαι γλωσσολόγος, ούτε φιλοδοξώ να γράψω το δικό μου λεξικό ή γλωσσάρι. Όταν χρησιμοποιώ εγώ τη λέξη κακία, τη χρησιμοποιώ για να περιγράψω, την επιλογή ενός ανθρώπου, τη συνειδητή, ασυνείδητη επιλογή, υποσυνείδητη επιλογή να λειτουργήσει με βάση κατώτερα ένστικτα και όχι με βάση ανώτερες ανθρωπιστικές και πνευματικές αξίες. Ποιε είναι οι ανώτερες ανθρωπιστικές και πνευματικές αξίες. Πρώτα απ' όλα είναι η αγάπη. Η αγάπη προς τον συνάνθρωπο, η αγάπη προς το σύμπαν, η αγάπη προς τη φύση, η αγάπη προς όλα τα πλάσματα η καλοσύνη, η, η χάρις. Είναι πολύ όμορφο πράγμα να είμαστε χαριτωμένοι. Δηλαδή να δίνουμε μια χαριτωμένη νότα, μια χαριτωμένη εικόνα στο περιβάλλον και στους γύρω μας. Να, είμαστε, να φέρουμε χαρά. Χάρις, η χαρά. Η χαρά είναι ενάντια στην κακία. Είναι αντίθετη από την κακία. Μπορεί να σκεφτεί κάποιο: Καλά, οι κακοί άνθρωποι δεν χαίρονται όταν επιτυχάνουν το καλό. Αυτό δεν είναι χαρά, είναι χαιρεκακία. Χαιρεκακία σημαίνει να χαίρομαι με τα κακά που παθαίνουν οι άλλοι. Αλλά αυτή δεν είναι χαρά που σε γεμίζει, δεν είναι χαρά που σε πληρεί, δεν είναι χαρά που σε ολοκληρώνει, είναι χαρά που σε αφήνει με μια πικρή γεύση. Γιατί σαφώ αντιλαμβάνεσαι ότι μπορεί να λειτουργήσει η ζωή εκδικητικά προ εσένα και αυτά τα κακά που έχεις κάνει στους άλλους ή που χαίρεσαι πως έχουν πάθει άλλοι, να τα πάθεις κι εσύ. Ή ε, να, να προσέχεις μην τυχόν και οι άλλοι λειτουργήσουν ε, σε σένα με τον ίδιο τρόπο. Έχουμε πει πολλές φορές ότι δεν σκέφτονται όλοι όπως εμάς. Άρα ένας καλόβολος και καλόβουλος, ένας καλόβουλος άνθρωπος, ένας άνθρωπος που σκέφτεται με καλοσύνη, Υποθέτει αυτόματα ότι όλοι οι άνθρωποι σκέφτονται με καλοσύνη, άρα δεν ταλαιπωρείται από έγνοια και άγχος μην τυχόν οι άλλοι του επιτεθούν, μεταφορικά και κυριολεκτικά, κυρίως μεταφορικά, όπως επιτίθεται ο ίδιος τους άλλους. Ένας κακόβουλος άνθρωπος όμως ζει συνεχώ με την έγνοια και τον φόβο ότι όπως ο ίδιος πράττει κακά στους άλλους, έτσι μπορεί και οι άλλοι να πράξουν κακά στον ίδιο. Βέβαια μιλώντας για το ότι οι άλλοι δεν σκέφτονται όπως εμάς, πολύ συχνά παροτρύνουμε τους καλόβουλους ανθρώπους να βάλουν μέσα στο σκεπτικό τους ότι υπάρχουν και άνθρωποι που έχουν κακία και κακό σκεπτικό και έτσι να μην υποθέτουν αυτόματα πως όλοι σκέφτονται με καλό τρόπο, αλλά να αρχίσουν και λίγο να προστατεύονται πάλι όμως ένας καλόβουλος άνθρωπος, ένας άνθρωπος που έχει το καλό στο μυαλό του, ένας άνθρωπος που έχει την αρετή ως αφόρμηση και ως αφετηρία, μπορεί να σκεφτεί, α, μήπως ο άλλος δεν σκέφτεται σαν εμένα, αλλά δεν θα το σκεφτεί με κακία, δεν θα το σκεφτεί με μοχθηρότητα, δεν θα το σκεφτεί με έντονη αρνητικότητα. Θα το σκεφτεί ως μία πιθανότητα την οποία πρέπει να λάβει υπόψη του για να προστατεύσει τον πολύτιμο εαυτό του και για τους καλούς ανθρώπους και για τους αγαπητικούς ανθρώπους ο εαυτό του ναι είναι πολύτιμος για τον απλούστατο λόγο ότι δεν μπορείς να αγαπήσεις τον άλλο αν δεν αγαπάς τον εαυτό σου και γι' αυτό είναι η έξυπνη επιλογή η αγάπη και η καλοσύνη και η αρετή γιατί ό,τι και να κάνεις κερδίσεις όταν επιλέγεις την αγάπη, όταν επιλέγεις την καλοσύνη, όταν επιλέγεις την ενσυναίσθηση και τον εαυτό σου θα αγαπάς και τους άλλους θα προσπαθείς να αγαπάς και θα ζεις μέσα σε ένα κλίμα χαριτωμένο, μέσα σε ένα κλίμα χαρούμενο, μέσα σε ένα κλίμα δημιουργίας, μέσα σε ένα κλίμα ε, πνευματικής εξέλιξης και όχι σε ένα κλίμα φόβου, μιζέριας και κακομυριάς, Γιατί ναι, η κακία είναι μίζερη, η κακία είναι κακόμηρη, η κακία είναι φοβιστική. Τα αρνητικά συναισθήματα πάντα θα τα βιώνει ο άνθρωπος, όποιο δρόμο και αν επιλέξει. Αν επιλέξει το δρόμο τη αρετής, δεν σημαίνει ότι δεν θα στερεοχωρηθεί, δεν σημαίνει ότι δεν θα λυπηθεί, δεν σημαίνει ότι θα έχει δύσκολε στιγμέ. Όμω, η οπτική μέσα από την οποία θα βλέπει και τη στενοχώρια σου και τη λύπη σου και τη δυσκολία σου θα είναι ανυψωτική, πνευματικά και ψυχικά και συναισθηματικά και ανθρωπιστική. Τι επιλέγουμε. Επιλέγουμε να είμαστε καλοί άνθρωποι και να δίνουμε θετικότητα και αγάπη στο περιβάλλον μας και να γινόμαστε μια θετική ε, πώς να το πω, εξέλιξη του ότι έχουμε πάρει από, το, από τους γονείς μας, ότι έχουμε πάρει από τους προγόνους μας ή επιλέγουμε το βλακώδη δρόμο του να λειτουργούμε με κακία και να λειτουργούμε με μνήση κακία, με χέρε κακία και με διάφορα αρνητικά κίνητρα τα οποία καταλήγουν να χάνουν τη χαρά κυρίω από εμά. Γιατί μπορεί άλλοι γύρω μα να βρίσκονται σε άλλο πνευματικό δρόμο από εμά, να έχουν επιλέξει την καλοσύνη και αργά ή γρήγορα να αντιληφθούν ότι είμαστε τοξικοί στη ζωή του με την κακία και να αποκόψουν τους δεσμούς με εμά, ούτως ώστε να μην επηρεάζονται αρνητικά από εμάς. Και όσο περισσότεροι άνθρωποι αποκόβουν σχέσεις από εμάς, αποκόπτουν σχέσεις από εμάς, Τόσο πιο και, και η μοναξιά είναι ένα ιδιαίτερα αρνητικό συνέστημα. Λοιπόν, γι' αυτό λέω ότι η επιλογή της κακίας είναι βλακώδης επιλογή. Γιατί όταν επιλέξεις να είσαι κακός, τότε θα έχεις όλο, όλο, και, λιγότερο ανθρώπου, όλο και λιγότερους ανθρώπους γύρω σου και σίγουρα... Μπορεί να μην έχει και κανένα ειλικρινή άνθρωπο γύρω σου. Μπορεί άνθρωποι να μένουν γύρω σου από φόβο, μπορεί να μένουν γύρω σου από ανάγκη, από φόβο μην του κάνει κακό, ή από ανάγκη οικονομική που μπορεί να του έχει στο χέρι, ή με οποιοδήποτε άλλο κίνητρο, αλλά όχι από αγάπη. Δεν υπάρχει πιο μεγάλη απόλαυση στη ζωή ενό ανθρώπου από το να νιώθει ότι έχει θετικό θετικό αντίκτυπο στον κόσμο γύρω του, να νιώθει ότι είναι πραγματικά αγαπητός, ότι οι άνθρωποι τον αγαπούν και τον εκτιμούν και το σέβονται για τις πράξεις του και επιλέγουν την επαφή, την παρέα, τη σύνδεση μαζί του, όχι γιατί έχουν κάποιο συμφέρον, αλλά γιατί εκτιμούν την καλοσύνη του. Αυτό είναι ε, ένα συνέστημα το οποίο δεν μπορεί να το αγοράσει κανένα, οικονομικό, κανένα χρηματικό ποσό, Καμιά, καμιά, θέση ψηλή στην οποία και να βρεθεί δεν μπορεί να σου το εξασφαλίσει αυτό το πράγμα. Σκεφτείτε ανθρώπου που βρίσκονται σε πολύ ψηλέ θέσει εξουσία, όπω τον Πλανητάρχη για παράδειγμα, τον, τον πρόεδρο τη Αμερική, ο οποίο έχει κατα, επικρίνεται και κατακρίνεται από πολλού ανθρώπου σε όλο τον κόσμο για την κακία που επιδεικνύει. Μπορεί να έχει καταφέρει να εκλεγεί πρόεδρος της χώρας του, η οποία χώρα του είναι αυτή τη στιγμή η πιο ισχυρή χώρα στον πλανήτη, μπορεί να έχει τον τίτλο του πλανητάρχη, όμως νιώθει συνεχώς ότι, τον, κα... ότι είναι καταδιοκόμενος, επειδή οι άνθρωποι οι οποίοι υπακούν σε αυτόν, γνωρίζει πολύ καλά ότι το πιο πιθανό να υπακούν σε αυτόν από συμφέρον και φόβο και όχι από αγάπη. Είναι ανεκτήμητη, ανεκτήμητη η αίσθηση της αγάπης και της καλοσύνης στον άνθρωπο. Και εύχομαι στη ζωή μας να είμαστε έξυπνοι και να επιλέγουμε το δρόμο της καλοσύνης, της αρετής και της πνευματικότητας. Και όταν λέμε πνευματικότητα, εννοούμε να ασχολούμαστε με το να καλυτερεύουμε τη ψυχή μας, τον εαυτό μας, την ανθρώπινη μας υπόσταση, όχι μόνο σε υλικό επίπεδο, αλλά και σε πνευματικό επίπεδο. Να προσπαθούμε να γινόμαστε καλύτεροι άνθρωποι και να προσπαθούμε να κάνουμε αξιόλογη τη ζωή μας πάνω στη γη και μια αξιόλογη ζωή πάνω στη γη δεν είναι ζωή κάποιου που έχει μαζέψει πολλά χρήματα, ούτε ζωή κάποιου που έχει ανεβεί πολύ ψηλά στη σκάλα της εξουσίας, αλλά αξιόλογη είναι η ζωή ενός ανθρώπου φωτεινού, που φωτίζει τον κόσμο με αγάπη, με καλοσύνη, με ανθρωπιά, πνευματικότητα, όλα αυτά που είναι έξυπνο να επιλέξουμε για τον εαυτό μας. Δεν είναι ένα πλήρες θεωρητικό βλόγκ αυτό, είναι ένα βλόγκ στο οποίο έχω δώσει σε εσά τη δική μου οπτική του τι είναι κακία και κατ' επέκταση και του τι είναι καλοσύνη, γιατί η καλοσύνη μας ενδιαφέρει. Γιατί είπαμε, είμαστε έξυπνοι.